τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλημερίζω, τον Κωστή τον Καντάτσιο. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Δόξα τω Θεώ, καλά. Ωραία, καλά κάνετε και αγωνίζεστε. Εγώ θέλω να δω ποια είναι η επόμενη ημέρα με την αλλαγή της Δημοτικής Αρχής, πώς περιμένετε να κινηθούν τα πράγματα, τι είναι αυτό το οποίο από τη δική σας την πλευρά αναμένετε βάσει των όσων έχουν υποθεί, γιατί ήδη σας είπα και με κρατάω αυτή την δήλωση προεκλογικά του Βασίλη του Κεγκέρογλου. Ήταν η συνέντευξη που μου είχε δώσει εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, ότι η πρώτη προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή ότι θα είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε όλοι εσείς, η ανασυγκρότηση της περιοχής, η οικονομία της περιοχής, και μιλάμε για το Δήμο Μηνόπαιδιάδος έτσι και με αυτή την έννοια, γιατί έχει δεκάδες οικισμούς και κοινότητες, γιατί είναι ο Δήμος που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Ωστόσο, κύριε Γκαντάτσιο, πριν πάμε σε αυτό το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ για να μην σας ξανακαλέσω στη συνέχεια, γιατί έχω καλέσει διάφορους φορείς. Το είπα και στην αρχή ότι συμμετέχετε και εσείς ως τοπική κοινωνία και ως σύλλογο στην σημερινή κινητοποίηση για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, ναι? Σαφώς, είναι κάτι που αφορά όλους. Το θέμα της υγείας είναι πρωτεύον. Και δεν είναι μόνο για το Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπως προείπατε, είναι και για τα άλλα κέντρα υγείας που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε και όλοι ζούμε και βιώνουμε ότι υπάρχουν από μικρά έως μεγάλα προβλήματα στελέχωσης. Είναι ένα κέριο λοιπόν θέμα, το οποίο αυτονόητο ότι πρέπει και γι' αυτό να αγωνιστούμε. Όσον αφορά την συνάντηση που είπατε με τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο, όντως έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Οι εκλογές έχουν τελειώσει, είμαστε 752 μέρες περίπου μετά το σεισμό. Δεν λέμε ότι εξ αρχής λέγαμε πάντα ότι δεν μηδενίσαμε καμία προσπάθεια, δεν είπαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Απλώς πάντα φωνάζαμε και πάντα επισημέναμε ότι δεν έγιναν στοχευμένες προσπάθειες. Τώρα λοιπόν πρέπει να γίνουν στοχευμένες προσπάθειες, και μάλιστα επειδή είμαστε δύο χρόνια μετά, όπως είπα, 750 μέρες μετά το σεισμό, πρέπει να επικαιροποιηθούν και αυτές οι προσπάθειες και οι λύσεις και οι προτάσεις. Αν και αυτά που είχαμε κάνει από τον Οκτώβριο σαν σύλλογος και οι άλλοι φορείς δεν έχουν αλλάξει πολύ, όμως πρέπει βήμα-βήμα να λύνονται ένα-ένα τα θέματα. Τα ευχολόγια και οι γεγονότα του προβλήματος τις έχουμε δει τόσο καιρό και βλέπουμε ότι δεν έχουν δοθεί λύσεις, και συνεπώς πρέπει να μπούμε με χρονοδιάγραμμα πλέον λύσεων για αυτόν τον ταλαιπωρημένο τόπο. Γιατί όπως βλέπετε, η μία φυσική καταστροφή σμπρώχνει πίσω την άλλη, είναι ένα ντόμινο, με αποτέλεσμα να τρίβουμε τα μάτια μας και να απορούμε πότε θα λυθούν αυτά τα προβλήματα. Κύριε Γκαντάτσιο, για εσάς αυτές οι στοχευμένες κινήσεις ιεραρχώνται πώς? Το λέω έτσι διότι από τη μία κίνηση φεύγεις και πας στην άλλη, λύνεις το ένα θέμα για να προχωρήσεις και να πας λίγο παρακάτω. Άρα υπάρχει μία προτεραιότητα, άρα υπάρχει μία ιεράρχηση. Από πού, κατά τη δική σας την άποψη, και τι είναι αυτό που ζητήσατε από τη νέα Δημοτική Αρχή, πρέπει να ξεκινήσει με αυτές τις στοχευμένες κινήσεις? Σας παρακαλώ μία-μία. Ακριβώς. Οι στοχευμένες κινήσεις. Λοιπόν, το πιο βασικό που είχε επισημάνει και ο βουλευτής και είχε κάνει και επερωτήσεις ο ίδιος ο κ. Γκέρογλου, ήταν η απλοποίηση των διαδικασιών. Και μάλιστα είχε πάρει και απαντήσεις από τον Υπουργό τον κύριο Καραγιάννη, ότι όντως η απλοποίηση των διαδικασιών είναι ένα πρόβλημα, δεν έχει λυθεί και οφείλουμε να το λύσουμε. Και μείναμε πίσω. Αυτό λοιπόν είναι η αιχμή του δόρατος, είναι το Α και το Ω. Όταν μιλάμε για 8.000 περιπτώσεις που χωλαίνουν και είναι δύο χρόνια μετά και στέκουν σαν φάκελοι που πρέπει να κατατεθούν, έχουν κατατεθεί περίπου 2.000. Από αυτούς 8.000 φακές που πρέπει να κατατεθούν, οι 4.000 περιπτώσεις, κυρία Δουλγεράκη, είναι απλές περιπτώσεις που με μια απλοποίηση των διαδικασιών, που φωνάζει και το ΤΕ και εμείς και όλοι και άλλοι φορείς, θα λύσει τα χέρια της ίδιας της πολιτείας. Αυτό λοιπόν είναι η μία και πρώτη προτεραιότητα. Να δώσουμε δύο στοιχεία παραπάνω πάνω σε αυτό, γιατί το λέμε συχνά πυκνά, αλλά να που σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία θα τα πω, λίγο, όχι, λίγο απλά να το εξειδικεύσουμε.
8.000 φάκελοι που πρέπει να κατατεθούν από τους πολίτες. 8.000 οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν, θέλουν να καταθέσουν φάκελο. Από αυτούς οι 4.000 θα μπορούσαν να προχωρήσουν με μεγαλύτερη ευκολία εάν ήταν πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες. Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 2.000. Από αυτούς τους 2.000 φακέλους, πόσοι από αυτούς πραγματικά έχουν βρει μια άκρη, έχουν εγκριθεί, έχουν περάσει, εν πάση περιπτώσει? Τα στοιχεία που έχουμε είναι τα ίδια. Είναι 29 φάκελοι μόνο. Και σας το λέω ότι το λέμε καιρό τώρα. Έτυχαν και οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, όπου έχει απορροφηθεί όλο το υπάρχον εδώ προσωπικό του ΤΑΕ. Δεν γύρισαν πίσω, δεν επέστρεψαν οι άνθρωποι? Γιατί έλεγαν ότι οι μηχανικοί φεύγουν θα επέστρεψαν. Φεύγουν και έρχονται. Αυτό έχουμε μάθει. Το νομίζω είναι πάλι ένας αριθμός γύρω στα 10 άτομα εδώ πέρα. Όμως να μείνουμε στην απλοποίηση των περιπτώσεων. Είναι 8.000 φάκελοι. Οι 4.000 είναι σε απλές περιπτώσεις, που σημαίνει τι, κυρία Βουλγεράκη? Από τα 66 εκατομμύρια που μας λένε ότι έχουν πέσει, έχουν μπει σε λογαριασμούς και είναι αχρησιμοποίητοι, αν οι 4.000 φάκελοι προχωρούσαν, τα μισά δηλαδή από αυτά τα λεφτά θα είχαν χρησιμοποιηθεί, θα είχαν πέσει στην αγορά, και μιλάμε για ένα διάστημα 6 με 7 μήνες. Θα είχαν τελειώσει αυτά, θα είχαν ολοκληρωθεί. Θα επικεντρωνόμασταν στα 1.200 περίπου κόκκινα σπίτια σε όλη την περιοχή, που είναι οι πιο βαριές περιπτώσεις, και σε περίπου το υπόλοιπο ποσό, των 2.500 που είναι τα κίτρινα σπίτια. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας έχει δώσει και το ΤΕΕ και στην κοινή συνέντευξη τύπου που είχαμε κάνει και στη διημερίδα που είχε γίνει με το Σύλλογο Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, είχαν αναφερθεί. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και το κύριο. Απλοποίηση των διαδικασιών, σας είπα ένα νούμερο το οποίο θα λύσει τα χέρια όλων, και της πολιτείας και των πολιτών που αυτή τη στιγμή αγωνιούν και ταλαιπωρούνται. Το δεύτερο είναι... Τι σας είπε ο νέος δήμαρχος, ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να προχωρήσει, γιατί φαντάζομαι ότι ο Βασίλης, ο Κιγκέρογλου, γνωρίζοντας και πώς κινούνται οι διαδικασίες, ότι μπορεί να κινήσει τα νήματα λίγο καλύτερα ή λίγο ευκολότερα μέσα από αυτό, από αυτή τη δεδαλώδη γραφειοκρατία. Και επίσης θα θυμίσω και κάτι άλλο στον νέο δήμαρχο, γιατί ώρες πραγματικά δεν ξεχνάω τίποτα. Είχε πει κάποια στιγμή ότι ακόμα και η γραφειοκρατία, γιατί η απλοποίηση πάει στη γραφειοκρατία, ακόμα και η γραφειοκρατία πολλές φορές χρησιμοποιείται ως άλοθη για να μην γίνουν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί κάποιοι ή εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εγώ του το υπενθυμίζω. Πάμε παρακάτω. Σαφώς. Θα το πω, πάω και ένα βήμα παραπέρα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο ίδιος. Ναι, εδώ. Ναι, αυτό εδώ που επισημάνατε. Η γραφειοκρατία και ως άλοθη, αλλά και ως δικαιολογία και ως ένα βήμα για να κουραστεί ο κόσμος να σταματήσει να προσπαθεί να συνεχίσει να φτιάξει το σπίτι του. Είναι και αυτό μια δικαιολογία, ξέρετε. Αν ο κόσμος κουραστεί στα 3-4 χρόνια και πει εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, πολλοί μας το έχουν πει. Ότι εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω φάκελο, θα κάνω το σπίτι μόνος μου και ας μην αποχαρακτηριστεί το σπίτι. Ή ας πούμε κάποιοι δεν θα προλάβουν να μπουν στο σπίτι τους, κάποιοι που είναι μεγάλης ηλικίας. Είναι και αυτοί οι παράμετροι. Αυτό ήταν το ένα που επισημάνω. Καλά. Τους αποτρέπουν με ερωτηματικό. Μισό λεπτό τώρα όμως, έτσι, γιατί μπορεί να πάει η σκέψη λίγο παρακάτω. Τους αποτρέπουν να φτιάξουν τα σπίτια τους. Για ποιο λόγο, τι θα κερδίσουν? Δεν τους αποτρέπουν, κουράζεται ο κόσμος, κυρία Βουλγεράκη. Ναι, εάν φτάσουμε στην κούραση, στην κόποση, τι θα κερδίσει ο άλλος, τι θα κερδίσει το κράτος εάν δεν φτιάξει ο Γκαντάτσιος, ας πούμε, το σπίτι του? Δεν είναι κάτι στοχευμένο, είναι ότι δεν προχωράνε διαδικασίες. Ο κόσμος κουράζεται. Αυτό δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό είναι μια. Ωραία, συνεχίστε. Μια άλλη παράμετρο. Θα ζητούσαμε την επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις καταδαφίσεις, όπως και την επικαιροποίηση του τιμολογίου που ήταν μέχρι τώρα με τιμές του 2011. Διορθώθηκε λίγο το Σεπτέμβριο του 2022, όμως ήταν μια πολύ δειλή αναπροσαρμογή του τιμολογίου, δεν ανταποκρίνεται στις τιμές της αγοράς τις σημερινές. Και αυτό θα θέλαμε μια πιο γενναία διόρθωση του τιμολογίου εργασιών. Το είδατε αυτό και στα δημόσια έργα. Το ίδιο ζήτησαν και αυτοί που είναι εργολήπτες. Όλα τα έργα, τα δημόσια, αν και έχουν πάρει παραπάνω αναπροσαρμογές τιμολογίων, 3 νομίζω τα προηγούμενα χρονικά διάστημα, πάλι βλέπουν ότι κολλείονται
Και το θέμα είναι η άνοδος των τιμών που έχουν πάρει τα ύψη και την ανιούσα. Ζητούσαμε τόσο καιρό τα προγράμματα μέσω ΔΥΠΑ για αυτή την περιοχή που είναι ταλαιπωρημένη. Ουσιαστικά θα ήταν μια έμπρακτη κοινωνική ένεση το να δοθούν προγράμματα σε ανέργους με επιχορήγηση με 70%, σε αμαία, σε γυναίκες, μητέρες με μικρά παιδιά με επιχορήγηση μέχρι και 100%. Έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Όπως και το πάγιο αίτημα, τη μείωση και την απαλλαγή του ΦΠΑ των εργασιών. Ένα δίκαιο πρόταγμα, θα λέγαμε, που θα μπορούσε να βοηθήσει και να ανακουφίσει αυτή την περιοχή. Και η περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτηρίων, που το φωνάζουμε από το Μάρτιο του 2022. Κτίρια λοιπόν με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, κάτι που το είχαμε δει στις Βρυξέλλες, ότι με ήλιο 40 και 50 μέρες το χρόνο, και φρόντιζαν τα δημόσια τουλάχιστον κτίρια να ξεκινάνε να έχουν παντού συλλέκτες. Εμείς εδώ στην Ελλάδα με 300 μέρες το χρόνο ήλιο και δεν έχουμε καν προχωρήσει αυτό το βήμα. Εμείς λοιπόν ζητούμε και αυτή την παράμετρο. Τα κτίρια μας λοιπόν, εφόσον χτιστούν, να αναβαθμιστούν σιγά σιγά και περιβαλλοντικά. Και τα σχολεία μας. Δεν μπορούμε να μιλάμε, κυρία Δουγκεράκη, για σχολεία. Αυτά επισημάναμε και στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γεγέρογλου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανοιχτά σχολεία, για ψηφιακά σχολεία, όταν αυτή τη στιγμή 600 μαθητές, 3 σχολεία, 2 δημοτικά λοιπόν και ένα γυμνάσιο, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Ναι, μεν έχουν ένα διαδραστικό πίνακα, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για σχολεία όταν το κτίριο σχολείο δεν υπάρχει. Είναι ένα κοντέινερ, ένα κουβούκλιο 30 τετραγωνικών, που όσο καλά και να είναι θερμενόμενο και αεριζόμενο, δεν πάβει να αποτελεί ένα εργοταξιακό κουβούκλιο. Και έτσι πας στην ανασυγκρότηση της περιοχής και έτσι πας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και έτσι πας στην, αν θέλεις, από την άλλη, επιστροφή του κόσμου, και με τον ίδιο τον εκλογέντα δήμαρχο να λέει ότι έχει σκοπό πραγματικά και το έχει βάλει σε ένα βάθος χρόνου, το έχει βάλει ως δικό του προσωπικό στοίχημα να διπλασιαστεί, αν μη τι άλλο, ο πληθυσμός στην περιοχή, στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Έτσι, ναι, έτσι ακριβώς. Αυτά ήταν τα θέματα και τα γνωστά βέβαια που απασχολούν και ταλανίζουν την περιοχή. Οι κατασχέσεις που συνεχίζονται, να επιδίδονται κατασχετήρια. Προχτές μάλιστα μάθαμε ένα σαν σύλλογος ότι δόθηκε ένα κατασχετήριο σε επιχείρηση τοπική, μεγάλη επιχείρηση. Και οι πληστηριασμοί που 10 του Οκτώβρη είχαμε έναν πληστηριασμό και Νοέμβρη έχουμε 2 κατοικίες. Όπως επίσης και το 20% του άτοκου δανείου που δεν έχει δοθεί σε κανέναν, μα σε κανέναν σεισμόπληκτο πολίτη. Φοβόμαστε, κυρία Δουλγεράκη, το έχω ξαναπεί, το λέω και δημόσια πάλι, ότι θα είμαστε και είμαστε ο προσομοιωτής της Θεσσαλίας και είμαστε ουσιαστικά αυτοί που είμαστε προάγγελος κακών ειδήσεων και κακών αγγελιών. Αυτά που ζούμε εμείς τώρα 2 χρόνια θα τα ζήσουν στη Θεσσαλία σύντομα. 6-7 αναστολής πληστηριασμών δόθηκε. Αλλά πρέπει αυτό, σαν Δήμος έκτακτης ανάγκης, Δήμη έκτακτης ανάγκης, να ανανεώνεται. Ήδη ο νεοεκλεγής περιφερειάρχης, ο Δημήτρης Κουρέτας, έχει πει και τις πρώτες κουβέντες, ακόμα και για χρήματα που δόθηκαν, και ερχόμαστε εδώ και κοντά στο Αρκαλοχώρι, ότι τα πήρανε οι μέτεροι τα χρήματα αυτά και δεν πήγαν εκεί πραγματικά που έπρεπε να πάνε. Ας θυμηθούμε λίγο τους πρώτους μήνες εδώ στο Αρκαλοχώρι, τι υπόθηκε, πώς υπόθηκε και στη συνέχεια τι δεν υπόθηκε και δεν ξανάγινε κουβέντα για αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, γιατί νομίζω ότι αυτά τα οποία ακούγαμε, είτε χαλασμένο τηλέφωνο είτε όχι, ποτέ δεν διευκρινίστηκαν έτσι όπως θα ήθελε η κοινή γνώμη και όλοι εσείς να έχουν διευκρινιστεί εκεί στη δική σας την περιοχή. Κύριε Καντάτσιο, το τελευταίο που ρωτώ και σας απελευθερώνω. Είπατε στην αρχή, 752 ημέρες μετά το σεισμό, εμείς αντιλαμβανόμαστε, εμείς ξέρουμε, εμείς ζούμε, εμείς ξέρουμε ότι εάν είχαν γίνει στοχευμένες προσπάθειες, αυτές οι προσπάθειες θα είχαν αποδώσει, για να μην φτάσουμε σε όλα τα υπόλοιπα, σε όλη εκείνη την σειρά που αναφέρατε μέχρι στιγμής. Πιστεύετε ότι αυτές οι στοχευμένες προσπάθειες δεν έγιναν για ποιο λόγο? Λόγω του ότι δεν υπήρχε η γνώση, λόγω του ότι
πίστεψαν στις υποσχέσεις, στις δεσμεύσεις, λόγω του ότι δεν ήθελαν, τι απ' όλα. Κυρία Δουλγεράκη, γνώση σε ένα φαινόμενο που πρωτοέγινε στην περιοχή σίγουρα δεν είχε κανείς. Και σίγουρα έγιναν και υπήρχαν και παραλήψεις, υπήρχαν και λάθη. Δεν θεωρούμε ότι έγιναν κάτι εκούσια. Ούτε κανείς ήθελε να βάζει τρικλοποδιά στον ίδιο του τον τόπο. Το ζητούμενο είναι όμως ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή είναι ακόμα και ταλαιπωρήθηκαν και είναι ακόμα ταλαιπωρημένοι. Στόχος μας είναι από εδώ και πέρα να τρέξουν αυτά τα πράγματα, να κερδιθεί και το χαμένο έδαφος και ο χαμένος χρόνος. Οι παραλήψεις, είπαμε, έγιναν και εμείς κάναμε λάθη σαν σύλλογος, προς Θεού. Όποιος προσπαθεί, όποιος αγωνίζεται, θα κάνει και λάθη. Όποιος είναι αδρανής και αμέτωχος από την κοινωνία και μόνο κατηγορεί και μόνο διαβάζει και μόνο κάνει ένα like, αυτός δεν θα κάνει ποτέ λάθος. Συμφωνώ. Νομίζω είναι αυτονόητο. Αυτό είναι στην καθημερινότητα. Λάθη λοιπόν γίνανε, αλλά θεωρώ ότι ήταν από άγνοια ή από έλλειψη γνώση σε κάποια αντικείμενα που ήταν πρωτόγνωρα. Από εδώ και πέρα το ζητούμενο λοιπόν είναι να βάλουμε κάτω το κεφάλι, να βρούμε τα συγκεκριμένα πατήματα και να είναι και γρήγορα και με χρονοδιαγράμματα για να ανακουφιστεί ο κόσμος, να πάρει μια ανάσα και να προχωρήσουμε στην περαιτέρω ένταξη των ανθρώπων στο φυσιολογικό τους περιβάλλον, στο φυσιολογικό τους χώρο, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να ξαναέρθουν τα χαμόγελα σε αυτή την περιοχή που ήταν μια σφίζουσα περιοχή 2 χρόνια πριν. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κεντάτσιο. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.